Το μιλήσουμε και με το φίλο μας, τον Κώστα Κρομίδα. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Μπάγια. Χαίρομαι πολύ που διαβάζει το βιβλίο μου. Χαίρομαι πολύ. Δύο φορές το έχω διαβάσει, θέλω να σου πω. Προφανώς, μετά τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις και με όλα αυτά που έχουν συμβεί, ξαναδιαβάζεις για να δεις κάτι ήξερε αυτός και τα έγραψε. Μήπως κάτι ήξερε τελικά. Όχι, όχι. Θα πρέπει να τονίσω από την αρχή, διότι τελευταία οι άνθρωποι που το έχουν διαβάσει αρχίζουν να μου στέλνουν μηνύματα. Κάτι ξέρεις εσύ. Θέλω να το τονίσω. Το βιβλίο είναι απολύτως βασισμένο σε μυθοπλαστικές, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με. Δεν υπάρχει τίποτα το αληθινό. Δηλαδή, ούτε τα πρόσωπα, ούτε οι καταστάσεις είναι όλα τυχαία. Τα έχω φανταστεί από το μυαλό μου. Είναι μυθοπλασία. Το λέω και το ξαναλέω. Σαφέστατα όμως είναι μυθοπλασία η οποία είναι εμπνευσμένη από τα γεγονότα και από την κατάσταση που επικρατεί γενικότερα στην περιοχή. Και με τους Τούρκους και με όλα αυτά που γίνονται, με τις παρακολουθήσεις, με τις επικίσεις των βραχονισίδων στον Εύρο, με όλα αυτά λοιπόν που συμβαίνουν. Ούτε εγώ θα περίμενα ποτέ ότι θα μπορούσαν να συμβούν τόσα πολλά πράγματα από αυτά που έχω γράψει. Λίγο διαφορετικά βέβαια στο βιβλίο, εγώ με άλλο τρόπο. Με έχει εκπλήξει και εμένα το γεγονός, αλλά από την άλλη είναι και κάτι που περίμενα βάσει των πραγμάτων που έχω διαβάσει και έχω μελετήσει για τη γενικότερη κατάσταση των σχέσεων μας με την Τουρκία. Είναι κάτι που όλοι το περιμέναμε αυτό. Περιμέναμε αυτή την ένταση και αυτή την κορύφωση γενικότερα της κατάστασης. Ευχόμαστε να μην υπάρξει και συνέχεια. Το βιβλίο βέβαια έχει και μέσα ένα, εκτός από το ρυψοκίνδυνο παιχνίδι εξουσίας, έχει και έρωτα. Καλά, σαφέστατα, αυτό ετοιμαζόμουν να πω. Ότι εντάξει, δεν έγραψα ένα βιβλίο, ένα ανοιγώς κατασκοπικό βιβλίο. Η ιστορία μου ακολουθεί με τα μάτια της Ισιδώρας όλη την πλοκή. Η Ισιδώρα είναι η πρωταγωνίστρια, μια γυναίκα, μια πολύ δυναμική γυναίκα, μέλος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, κατάσκοπος, εν πάση περιπτώσει, η οποία καλείται μέσω μιας πολύ δύσκολης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στο Αιγαίο, να φέρει στην πατρίδα της, στην Ελλάδα, μια πληροφορία. Εκεί λοιπόν εμπλέκονται άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρεις ποιοι είναι. Εμπλέκονται μυστικά, εμπλέκεται αυτός ο μεγάλος έρωτας που ξεκινά, εν πάση περιπτώσει, με τον άνθρωπο που ξεκινά. Δεν θέλω να πω και πολλά πράγματα τώρα για την Τουρκία. Μην πεις πολλά για να τα διαβάσουν κιόλας, έτσι. Ακριβώς. Να μην ξέρουν. Αυτό όμως που ήθελα πολύ να πετύχω στο βιβλίο και νομίζω το κατάφερα σε ένα σημείο, στο Δούριο Ήπο, είναι ο αναγνώστης να μην μπορεί να καταλάβει ποιος είναι ποιος και ποιος τελικά είναι ο καλός ή αυτός που πλησιάζει, ας πούμε, την Ισιδώρα ή η Ισιδώρα, τους ανθρώπους που πλησιάζει. Τελικά, όλοι αυτοί ποιοι είναι και γιατί συμβαίνει όλο αυτό έτσι όπως συμβαίνει και δεν συμβαίνει διαφορετικά, δεν γίνονται διαφορετικά τα πράγματα. Θέλω να πω πως αυτό το παιχνίδι στο μυαλό του αναγνώστη που να μην μπορεί να καταλάβει ποιος είναι με το μέρος μας, ας πούμε, και ποιος όχι, ποιος είναι ο κατάσκοπος τελικά, ποιος είναι ο κακός, ποιος είναι ο καλός και αν πραγματικά αυτό που συμβαίνει μεταξύ των δύο ερωτευμένων αυτού του ζευγαριού είναι πραγματικό και όχι, αν θέλεις, όπως συμβαίνει πολλές φορές στην κατασκοπία, πολλοί άνθρωποι εκμεταλλεύονται ερωτικά κάποιους άλλους ανθρώπους, τους πουλάνε ουσιαστικά έρωτα για να αποσπάσουν πληροφορίες. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και εγώ ήθελα πολύ να κοιτάξω λίγο από τη Χαραμάδα, να κατέβω λίγο στα υπόγεια που δεν έχω πάει ποτέ βέβαια, και να δω τι συμβαίνει στις περιόδους που υπάρχει κάποια κρίση. Τι συμβαίνει όταν υπάρχει πραγματικά ένταση και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι για μένα είναι ήρωες, έτσι. Οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτή την υπηρεσία είναι ήρωες. Δεν τους συζητάω. Έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Μπορεί να είναι αφανείς, μπορεί να μάθουμε ποτέ το έργο τους. Να μην ξέρουμε δηλαδή, αλλά κάποιοι από αυτούς μπορούν να έχουν αποτρέψει ακόμα και πολέμους, έτσι, με τις πληροφορίες που φέρνουν στην πατρίδα. Έτσι είναι, και βέβαια, συγγνώμη, πήρα φόρα και λέω πολλά, Όχι, πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον και μας στέλνουν και μηνύματα φίλοι και φίλες που έχουν διαβάσει το βιβλίο και μας μεταφέρουν έτσι κάποιες πληροφορίες τις οποίες εγώ δεν θα τις πω στον αέρα. Ναι, δεν πρέπει. Αυτό που επίσης θέλω να πω είναι ότι δεν έχω γράψει ένα βιβλίο εθνικοπατριωτικό που είναι εξυμνό την πατρίδα μας. Εντάξει, είμαι Έλληνας και έγραψα το βιβλίο με την ελληνική ματιά, τη δικιά μου ματιά, αλλά δεν αναφέρω και δεν λέω ότι απέναντι είναι τα τέρατα, ας πούμε, που πρέπει να τους βγάλουμε από τη μέση. Είναι οι γείτονές μας. Είναι οι γείτονές μας και θα είναι εκεί, θα παραμείνουν εκεί. Οφείλουμε να βρούμε έναν τρόπο να συνεπάρξουμε στο Αιγαίο, να συνεπάρξουμε. Αλλιώς δεν μπορούμε να είμαστε. Είμαστε 700 χρόνια σε εμπόλεμη κατάσταση με τους Τούρκους. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεν μπορούν να ευημερήσουν οι λαοί, αν δεν βρούμε έναν τρόπο επικοινωνίας. Αν και εκείνοι δεν κάνουν πίσω στον επεκτατισμό που έχουν. Έτσι. Γιατί ο επεκτατισμός της Τουρκίας είναι ένα παγκοσμίως γνωστό, δεν είναι κάτι που λέω εγώ. Αν δεν κάνουν και εκείνοι λίγο πίσω. Εδώ έρχονται λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που εργάζονται νυχτημερών. Κάποιοι από αυτούς έχουν θυσιάσει και τις ζωές τους και τώρα και στο παρελθόν. Έτσι μπορεί να μαθαίνουμε πολλά πράγματα. Για να μπορέσουν να καταφέρουν για την Ελλάδα, γιατί μιλάμε για την Ελλάδα, για την πατρίδα μας,
να καταφέρουν κάποια πράγματα έτσι ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Βέβαια, σε όλο αυτό το παιχνίδι, όπως είπες και εσύ πριν, ο έρωτας παίζει πολύ μεγάλο, παίζει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί τον έρωτα στην κατασκοπία πολλοί τον χρησιμοποιούν ως όπλο για να κερδίσουν πράγματα, να πάρουν πληροφορίες. Ναι, αλλά τελικά μπορεί και να μπλέξεις. Εντελώς όμως, όχι να μπλέξεις. Εντελώς. Και αυτό ισχύει και εκτός κατασκοπίας. Ξέρεις κάτι, κανένας άνθρωπος δεν υπάρχει στην κατασκοπία. Οι μεγάλοι, ας πούμε, δάσκαλοι, γιατί έχω δει και πολλά ντοκιμοντέρ και έχω διαβάσει, λένε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς κάποια μικρή αδυναμία. Εκεί πρέπει λοιπόν πάντα να στοχεύουμε, ακόμα και στον πιο σκληρό κατάσκοπο, να στοχεύσουμε την αδυναμία του έτσι ώστε να καταφέρουμε ή να τον αποκαλύψουμε ή να το αποσπάσουμε πληροφορίες και να τον πάρουμε με το μέρος μας. Ναι. Στην κατασκοπία, η αλλαγή στρατοπέδων είναι πολύ συνηθισμένη, ανά πάσα στιγμή. Είναι ένα βιβλίο καθηγητικό, πιστεύω, αυτό μου μεταφέρει. Ο μεγαλύτερος αριθμός των ανθρώπων που το διαβάζουν δεν μπορούν να το αφήσουν από τα χέρια τους και αυτό το είχα σκοπό. Ο Δήλος, όπως είναι, ένα επίκαιρο βιβλίο, αλλά είναι και ένα βιβλίο που σε ψυχαγωγεί, σε εισαγωγικά. Τώρα που μιλάς για έρωτες και κατασκοπίες, από τόμος μπήκε μέσα στο στούντιο ο Σωτήρης Ξενάκης. Εντάξει, ο Σωτήρης ο Ξενάκης ξέρει από αυτά. Ξέρει από αυτά. Είναι γνωστό στην Πιάτσα. Να δούμε ποιον μιλάς. Μιλάω με τον Κώστα Γκρομίδα που μου λέει ότι είσαι γνωστό στην Πιάτσα της κατασκοπίας και του έρωτα. Α, κάτσε να ανοίξω τα ακουστικά μου. Γεια σας. Καλώς τον. Γεια σας, Κώστα. Καλετίο. Πρέπει να τον δεις λινό που καμισάκι, αδυνατισμένος, μαυρισμένος, ανανεωμένος και ήρθε στην κατάλληλη στιγμή, έτσι. Γιατί συζητήσατε. Εμείς συζητούσαμε για τον έρωτα και την κατασκοπία με τον Κώστα Γκρομίδα και για τον έρωτα βιβλίο. Α, μάλιστα. Κώστα μας. Πρέπει να σας πω ότι, Σωτήρη, δεν μπορώ να αποκαλύψω ονόματα. Έχουν διαβάσει κάποιοι πολιτικοί. Ναι. Πολιτικοί, νομοκρονιώτα. Mm-hmm. Το βιβλίο μου. Και μάλιστα από διαφορετικές παρατάξεις. Mm-hmm. Έχω λάβει τελευταία λοιπόν τρία διαφορετικά μηνύματα από τρεις διαφορετικούς πολιτικούς που διαβάσαν το βιβλίο μου και οι τρεις μου γράφουν ύμνους. Ο καθένας βέβαια από τη δικιά του ματιά, γιατί ξέρεις, μέσα στο βιβλίο μου ο καθένας διαβάζει με τον τρόπο, με τον δικό του τρόπο αυτά που θέλει να διαβάσει. Όπως γιατί θέλει, εγώ, όπως το βολεύει. Στο βιβλίο μου, ακριβώς, στο βιβλίο μου υπάρχουν και αναφορές στις παρακολουθήσεις που γίνονται, υπάρχουν και αναφορές σε όλο αυτό το παιχνίδι. Κάτι είδα για το... Όταν το έγραφες σαν να ήξερες κάτι. Αχ, αυτό ναι. Που λέγαμε. Mm. Εγώ δεν τα αναπαράγω αυτά, γιατί δεν θέλω να γίνω. Δηλαδή μου στέλνουν. Ναι, αλλά εντάξει, μπορούμε να τα αναπαράξουμε εμείς. Ναι, δεν θέλω, γιατί δεν θέλω να νομίζω. Το ξαναλέω, το βιβλίο είναι μυθοπλασία. Εγώ απλά υπέθεσα κάποια πράγματα βάσει αυτό που βλέπω. Τώρα κάποια από αυτά μπορεί να γίνονται με διαφορετικό τρόπο, αλλά γίνονται, συμβαίνουν. Και μάλιστα πρόσεξε τώρα, ασχολείται όλη η πολιτική ηγεσία, α πούμε, όλο ο πολιτικό κόσμο ασχολείται με αυτά. Και ασχολείται και μήνες ακόμα, θέλω να σου πω. Ναι, αυτό φοβάμαι. Σημασία έχει. Να δούμε πώς μπορούμε να μονιάσουμε εμείς καταρχήν εδώ. Έτσι. Να μονιάσουμε με την έννοια ότι η Τουρκία θα παραμείνει εκεί και θα έχει αυτές τις τάσεις επεκτατισμού που έχει. Πώς μπορούμε να μονιάσουμε, να έχουμε μια ενιαία πολιτική απέναντι σε αυτόν τον επεκτατισμό, έτσι ώστε να μην βρισκόμαστε κάθε τρεις και λίγο, να ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται. Γιατί δεν θα σταματήσει αυτό. Εγώ είμαι της άποψης ότι σύντομα θα έχουμε και πιο έντονα πράγματα. Η δικιά μου δηλαδή, δεν είμαι μάντης, ούτε ξέρω κάτι, αλλά βλέπω ότι έχει ένα μοτίβο. Τα επεισόδια δηλαδή των Τούρκων και γενικά οι καταστάσεις που δημιουργούν στο Αιγαίο ειδικά και στον Εύρο, έτσι γενικότερα, έχουν ένα μοτίβο. Πλησιάζει αυτός ο καιρός που έχουμε αυτό το επαναλαμβανόμενο. Έχουν εκλογές τώρα αυτοί σε λίγους μήνες. Ακριβώς. Θα ξαναβγεί και ο Ερντογάν, θυμίζω εδώ εκεί πέρα που θα ξαναβγεί. Yeah. Και να, μεταξύ μας, ότι μπορεί και να μην είναι κακό να βγει ξανά ο Ερντογάν, γιατί οι άλλοι μπορεί να είναι χειρότεροι. Ναι. Ο επόμενος μπορεί να είναι πάντα χειρότερος. Ναι, ναι. Οι άλλοι μπορεί να είναι χειρότεροι. Ναι. Εγώ λέω να πάμε όμως στο βιβλίο. Εντάξει, μην μιλάμε πάμε στο βιβλίο. Πάμε στο βιβλίο. Είναι αυτό που λέω. Είναι μια ιστορία. Μια και μπήκε, κάτσε. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω. Έχει ταξιδέψει όλη την Ελλάδα και βλέπω αρκετό κόσμο να έρχεται στην περιοδία που κάνει παρουσιάζοντα το βιβλίο σου. Αυτό είναι συγκλονιστικό, διότι έκανα πάνω από 46-47 εκδηλώσει. Ακόμα και στου λειψού. Πήγα τώρα, πριν από 10 μέρες, δηλαδή 15 περίπου που κάναμε την παρουσίαση. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια παρουσίαση στο νησί από ό,τι μου είπαν οι άνθρωποι εκεί, με τόσο πολύ κόσμο. Είναι απίθανος ο κόσμος. Εγώ θέλω να πω ότι τον παρακολουθώ στα social media τον Κώστα και εσύ βέβαια τον παρακολουθείς. Ναι, ναι, ναι. Είναι απίθανος ο κόσμος ο οποίος συγκεντρώνεται. Βέβαια υπάρχει μια αναλογία, εγώ θέλω να την πω τώρα. Είναι 7 προς 3, 8 προς 2 ίσως. Μπορεί και 9 προς 1. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η αναλογία. Οι άντρες εννοείς, άντρες περισσότερο από τις γυναίκες. Το πες μόνος, να μην το πω εγώ, το πες εσύ. Εντάξει, ναι. Το γυναικείο κοινό. Εντάξει, είναι επειδή ναι, διαβάζει έτσι πιο. Διαβάζουν πιο πολλοί γυναίκες έτσι και έτσι. Κοιτάξτε, έχω χτίσει μια σχέση με τους αναγνώστες μου τα τελευταία 10 χρόνια που γράφω, η οποία είναι πολύ ειλικρινής και πολύ αληθινή. Εμένα μου αρέσει να ταξιδεύω.
Έχω κάνει παρουσιάσεις από μεγάλες αίθουσες με 500 και με 600 άτομα, μέχρι και ένα τραπεζάκι σε ένα καφενείο ενός χωριού με 5 ανθρώπους. Ναι, ναι. Δεν έχω τέτοια θέματα. Πραγματικά πάω οπουδήποτε, γιατί πιστεύω και ήθελα πολύ να ταξιδέψω στα νησιά της Αγώνης Γραμμής. Εντάξει, είναι πολλά τα νησιά βέβαια που θα ήθελα να επισκεφθώ και δεν τα έχω καταφέρει. Ελπίζω σιγά σιγά να τα καταφέρω και να πάω. Αλλά είναι πολύ όμορφο να πηγαίνεις σε μέρη και ο κόσμος να έρχεται να σε τιμάει με την παρουσία του. Τη παρουσιάση των βιβλίων. Είναι πολύ να σε ρωτήσω κάτι, Κώστα, με συγχωρείς. Επειδή έχεις γυρίσει πραγματικά και δεν ξέρω πόσες φορές όλη την Ελλάδα κάνοντας παρουσιάσεις των πολλών βιβλίων που έχεις γράψει ως τώρα, ειδικά το τελευταίο διάστημα το έχεις κάνει πολύ πιο έντονο αυτό, νομίζω. Επειδή εντάξει, εσύ έχεις την ιδιότητα του συγγραφέα πλέον, έτσι, αυτή έχει κυριαρχήσει πάνω στην προηγούμενη ιδιότητά σου. Ο κόσμος που σου μιλάει, μιλάει στον συγγραφέα, μιλάει στον ηθοποιό που τον γνωρίζει. Γιατί έχει ένα γνωρισιμότητα πολύ μεγάλη. Είναι δεδομένο αυτό. Τι καταλαβαίνεις εσύ? Ήθελα να σε ρωτήσω και από κοντά όταν θα σε έβλεπα. Ευκαιρία να σε ρωτήσω στον αέρα. Ναι. Κοίταξε. Πλέον έχει αρχίσει και έχει ξεπεράσει πια. Ο συγγραφέας έχει ξεπεράσει τον ηθοποιό. Ναι, και εγώ δηλαδή πλέον με γνωρίζει περισσότερο ο κόσμος. Βέβαια, με τις επαναλήψεις που παίζονται. Ναι, τώρα έβλεπα το πρωί στο Μέγκα, ας πούμε, έβλεπα την ώρα την καλή που είναι ένα σύνδελ το οποίο είχα γυρίσει πριν από 17-18 χρόνια. Που το είχα γυρίσει πριν. Ίδιος είσαι. Όχι, δεν είμαι ίδιος. Εντάξει, έχω ενδιαφέρον λιγάκι. Έχω αλλάξει. Είναι πιο ωραίος τώρα. Και άλλες σειρές. Ο κόσμος θυμάται, του υπενθυμίζω την ιδιότητά μου. Εγώ εντάξει, τα τελευταία χρόνια έχω κάνει λίγο στην άκρη. Δεν έχω σταματήσει να μιλήσω. Εντάξει, βοηθάει αυτό να ταυτίζεις, ξέρεις, το όνομα με το πρόσωπο όταν διαβάζεις ένα βιβλίο. Έτσι. Αυτό βοηθάει. Εμένα δεν με συμφέρει, παιδιά, αυτό. Γιατί έχω παίξει πολύ κακούς χαρακτήρες, αντιπαθητικούς χαρακτήρες στην τηλεόραση. Έχεις παίξει και αντιπαθητικούς. Ναι. Τελείως κόντρα ρόλους έχει παίξει, έτσι. Τελείως. Όποιος τον ξέρει τον Κώστα, έχει παίξει ρόλους και λες. Επειδή έτυχε να τον ξέρω από αρκετά μικρό, λες πώς. Τη λέξη τώρα που έχω παίξει, γιατί είναι μέσα στον αέρα και δεν μας ακούει ο κόσμος. Αλλά συνήθως παίζω αυτούς τους χαρακτήρες και ο κόσμος. Έχω πετύχει ανθρώπους σε παρουσιάσεις. Ναι, έχω ακούσει ανθρώπους σε παρουσιάσεις που δεν με βλέπουν να ακούνε όχι, γι' αυτό είναι ο αντιπαθητικός. Κακός είναι αυτό. Θυμάμαι. Βιβλίο από αυτόν. Εντάξει, τα έχουμε και αυτά. Αλλά σημασία έχει ότι. Αυτή την περίοδο εγώ ασχολούμαι περισσότερο με το κομμάτι της συγγραφής. Δεν έχω σταματήσει να είμαι ηθοποιός. Αν προκύψει κάποια καλή και ενδιαφέρουσα πρόταση θα τη συζητήσω. Και τώρα με πετυχαίνετε, δηλαδή διάλειμμα που έχω γυρίσει στην Αθήνα από τις διακοπές και γράφω το επόμενο μου βιβλίο. Θέλω να πω, αυτή είναι η ζωή μου πια τώρα. Δηλαδή διάλειμμα κάνω αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Νομίζω μαζί. Νομίζω ότι είναι μια ζωή που σε κάνει και πολύ ευτυχισμένο. Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό το ταξίδι. Εγώ το ξαναλέω. Είναι πολύ λίγοι άνθρωποι γενικά στη ζωή που βρίσκουν. Είναι τυχεροί, διότι όταν κάνεις τη δουλειά που κάνεις και δεν νιώθεις ότι κάνεις, ότι δουλεύεις, είναι ευτυχία αυτό το πράγμα. Εγώ δεν νιώθω ότι δουλεύω. Ανυπομονώ να κάτσω στον υπολογιστή, να ταξιδέψω στην καινούργια μου ιστορία, να πάρω το αυτοκίνητο, το αεροπλάνο, το καράβι και να πάω στις παρουσιάσεις των βιβλίων μου. Αυτό είναι μεγάλη χαρά και νιώθω πολύ τυχερός και ευγνώμων για αυτό πραγματικά. Κώστα, σε ευχαριστούμε θερμά. Όσοι δεν έχουν διαβάσει το Δούριο Ύπο, ευκαιρία να πάνε να πάρουν το βιβλίο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Κώστα, γεια σου. Κώστα, καλό υπόλοιπο. Καλό από καλό καιρό που λένε. Από καλό καιρό. Έτσι, καλό καιρό. Ευχαριστώ πολύ. Τον Οκτώβριο στην Ελλάδα από καλό καιρό. Έτσι, μπράβο. Να είστε καλά, Κώστα. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία, παιδιά.